από την Παρασκευή. Από την Παρασκευή ήταν εδώ ο Πάκρος στο Καρδιακό. Από την Παρασκευή ήταν ο Πάκρος στο Καρδιακό. Δεν ξαναπέρνουμε, τελείωσε αυτό. Όχι, δεν έκανε ό,τι. Όχι, πάνε, δεν έκανε ό,τι. Δεν έκανε ό,τι. Πάμε στο άλλο. Πάμε στο άλλο, τελείωσε. Την γνωρίζω ότι κλάθηκε το μικρό εμπενό. Λοιπόν, όπως κλάθηκαν και τα άλλα και ήταν μετά. Κάναμε μήνυση και αγροφή και κρίθηκαν στα ασφαλιστικά μέτρα. Εμφανίστηκαν από τον ουρανό, από Θεό κατέβηκαν τα παιδιά και τα άφερε εδώ. Έτσι, όπως από ο Θεός τα άκρυψε, έτσι είπε ο Θεός τα άφερε. Εγώ δεν λέω, δεν ξέρω τι έγινε εκεί, κάναμε μήνυση αγροφή. Και τώρα η κυρία εκεί δηλώνει και λέει ότι κλάθηκε το μικρό βαζερό, εμενό και μπορεί να το φέρει. Η απόφαση του εργατικού κέντρου είναι η σημερινή να γίνει η γενική συνέλευση.
Και εδώ είναι υποχρεωμένοι να κρατήσουν όλοι. Ο εσωτερικό μπορούμε να φύγουν. Εμείς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, αυτό μπορούμε, θα πάμε και δεν γίνεται, έχουμε και τις εκλογές, δεν μπορεί να πάει. Χρήστο δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Είναι δεδομένες οι εκλογές. Ψηφίζει έχουμε εκλογές σήμερα, έχουμε εκλογή προεδρική. Την πρότασή σου είναι Χρήστο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Την πρότασή σου ας ψηφίσουμε. Τι ψηφίζουν την πρόταση του Χρήστου. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν να συνεχιστεί η συνέντευξη. Και να πάμε σε... Εμείς θα αποχωρήσουμε από την αίθουσα, γιατί η εικόνα αυτή του εργατικού δεν μας εκπροσωπεί σαν εργατικό κέντρο. Θα ήθελα να είναι μια γενική συνέλευση όπου θα ασχολείται 10 λεπτά με την αναγνώριση των αντιπροσώπων, 10 λεπτά με την αναγνώριση των αντιπροσώπων και 3 ώρες με τα προβλήματα της εργατικής τάξης των εργαζομένων. Μπορούμε να το σκεφτόμαστε, λοιπόν, να πιστεύουμε τα σωματεία στο παρέμει όμως η κατάντια σήμερα και μπορείτε να συνεχίσετε αυτό που θα μείνει. Λοιπόν, μπήκαμε στην ψηφοφορία. Μπήκαμε στην ψηφοφορία. Σε ψηφοφορία μην θα ψηφίσουν. Δηλαδή, που είναι γραμμένοι. Για την ενότητα θα ψηφίσει. Δεν θα ψηφίσει ο Μαργαρίτης που δεν αναγνωρίζει το πατρίο του. Και η ενότητα θα ψηφίσει ο Μαργαρίτη. Βεβαίω. Η σειρά ποιος θα την καταφέρει. Θα αρχίσουμε με το σωματείο του Μαργαρίτη. Μισό λεπτό, είναι αυτονόητο ότι εσύ το λες. Λοιπόν, πρώτον, δεν μπορείς να διαγράψεις από την κατάσταση γιατί υπάρχει απόφαση. Η ενότητα μπαίνει. Αν θες να συζητήσουμε το σωματείο του Μαργαρίτη, ψηφίζοντας την ενότητα, το συζητήσουμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Είδα ψηφίζουν όλοι, είδα ψηφίζουν. Δεν μπορεί να ψηφίσουν όλοι. Μπορούν να ψηφίσουν και είναι δεδομένο ότι είναι μέλη. Επειδή το σώμα απαραίτητο να μας ακούει, ας μιλήσει ο νομικός σύμβουλος. Ψηφίζουν πρώτα αυτοί που ψηφίζουν πρώτα. Αυτοί που έχει αποφασίσει η διοίκηση ένα και αυτοί που έχουν φυσικά μέσα. Μπράβο, ξεκινάμε πρώτα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να ψηφίσει άλλος όταν δεν υπάρχει απόφαση. Ξεκινάμε πρώτα από αυτούς που ψήφισε η διοίκηση. Βγαίνουν όλοι άλλοι εκτός και ξεκινάμε από αυτούς που ψήφισε η διοίκηση και ένας άλλος μπαίνει μέσα. Είναι η σειρά που είναι νομική. Είναι δυνατόν να έχεις εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα. Είναι δυνατόν, ερώτηση, είναι συγκεκριμένη. Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά μέτρα έτσι νομιμοποίησαν τους συνέδρους οι οποίοι προσέλθηκαν στο... Άρα πάμε σε νομιμοποίηση. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε. Τώρα όσο αφορά το σωματείο, το οποίο συγκεκριμένα δεν γνωρίζω ποια είναι η διαφοροποίηση γιατί δεν συμμετέχει νόμιμα, δεν συμμετέχουν οι συνεδροί του, έτσι. Τώρα τη σειρά και το πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις δεν θα το καθορίσω εγώ γιατί δεν είναι και νομικό το ζήτημα. Είναι περισσότερο διαδικαστικό των συνέδρων, δηλαδή μπορούν οι συνεδροί να λάβουν μια απόφαση και να αποφασίσουν. Ποιοι σύνεδροι δεν λάβουν την απόφαση, εδώ είναι το ζήτημα. Ποιοι και πώς θα ληφθεί αυτή. Ποιοι είναι σύνεδροι. Μια διαδικαστικό το θέμα. Μια ερώτηση. Μπορεί να είναι εκτός καταλόγου όσοι έχουν κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξεκινήσουν και να πούμε ότι αυτοί που κέρδισαν ασφαλιστικά μέτρα δεν συμμετέχουν, δεν ψηφίζουν. Όχι, όχι, νομιμοποιούνται, η απόφαση τους νομιμοποιεί να βρίσκονται. Άρα δεν συζητάμε, δεν συζητάμε για την ενότητα. Ωραία, βγαίνουν όλοι. Υπάρχει πρόβλημα από κανένα νομιμοποίηση των συνέδρων της ενότητας. Γραμματέα, σταματάμε εδώ τώρα, δεν κάνουμε διάλογο. Εντάξει, ξεκινάμε με το πράγμα. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία, μιλάμε τόσο ώρα για την ενότητα. Όχι, δεν μιλάμε για την ενότητα. Και δεν μιλάμε. Γιατί να ψηφίσουμε. Να βάλω μία σειρά. Ξεκινάμε από την ενότητα. Μα που έχει με την ενότητα. Συμμετέχουν αυτοδίκαια, το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι. Ωραία, ξέρω κάτι. Συμμετέχουν. Η ενότητα και ο Γάσο μας έχουν ασφαλιστικά μέτρα μας. Συμμετέχουν αυτοί, δεν παίρνει σημασία. Θα μιλήσω κάτι που υπόθηκε ως προς τα ασφαλιστικά τα μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα στρέφονται συγκεκριμένα κατά αποφάσεως του ΔΣ.